τη στάση του σχετικά με το τι θα κάνει και το τον ενημέρωσε ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του ποταμιού, αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι το ποτάμι θα μείνει στην αντιπολίτευση και δεν πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια θέση η οποία πηγαίνει κόντρα στις αποφάσεις και του συνεδρίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο τώρα που και πέρα τα διαδικαστικά, έτσι θα τα δούμε το πώς, δηλαδή θα ανακοινωθεί και το πότε, ότι ο κύριος Δανέλης δεν ανήκει στο ποτάμι. Μάλιστα. Και κύριε Τσιόδρα, από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχει και αυτή η συζήτηση για το αν η απόφαση του κύριου Δανέλη να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση επηρεάζει και τη θέση του ποταμιού σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχει ληφθεί κάποια απόφαση γι' αυτό? Επειδή βλέπω ένα Super Play διαγράφει πριν από λίγο, δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Έτσι. Το θεωρώ αυτονόητο σε σχέση έτσι ότι θα τεθεί εκτός. Τώρα το πώς θα γίνει και με ποια διαδικασία. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ποταμιού, ο κ. Δανέλης, να βάλουμε, να το διορθώσουμε. Ναι, ναι, μάλιστα. Επομένως, τώρα στην ερώτηση που σας έκανα, θα επηρεάσει αυτή η απόφαση του κ. Δανέλη την θέση σας για τη συμφωνία των Πρεσπών? Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια διαδικασία που είστε σε εξέλιξη και αφορά στην ψήφο εμπιστοσύνης, όπου νομίζω ότι είναι ευθελιστική για την πολιτική. Εννοώ δηλαδή ότι δεν έχει μια συνεργασία δύο κομμάτων που καλώς ή κακώς το ένα κόμμα αποφασίζει αυτό ή εκείνο. Έχεις μια κυβέρνηση η οποία συγκροτείται από βουλευτές που έρχονται από εδώ και από εκεί, χωρίς να έχει λαϊκή, έτσι να το πω, νομοποίηση. Γιατί οι Ανέλη είχαν βγει προεκλογικά, είχαν πει ότι εμείς θα συγκυβερνήσουμε τον κύριο Τσίπρα. Δεν γίνεται βουλευτές που έχουν ψηφιστεί από τους ψηφοφόρους ενός κόμματος να μεταπηδούν εν μέσω κοινοβουλευτικής περίοδου σε άλλο κόμμα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια νέα πολιτική πραγματικότητα, την οποία θα εξετάσουμε σήμερα το πρωί. Κάντε λίγη υπομονή και περιμένετε την ομιλία. Επομένως, περιμένουμε. Σήμερα θα έχουμε μια απόφαση, κύριε Τσιόδρα. Σε σχέση με τι? Με τη συμφωνία των Πρεσπών. Με τη συμφωνία των Πρεσπών έχουμε μια θέση την οποία έχουμε εκφράσει. Έτσι, και η θέση αυτή δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, λέω και πάλι, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το πολιτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο γίνεται η συζήτηση. Υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα. Μπορεί να αναθεωρηθεί, μας είπατε, δεν αλλάζει. Μπορεί να αναθεωρηθεί αυτή η συμφωνία, αυτή η απόφαση για τη συμφωνία των Πρεσπών? Λοιπόν, λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να το αγνοούμε. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα, το πώς θα συνδυαστούν αυτά τα δύο, κάντε λίγη υπομονή να το πείσουμε. Μάλιστα. Κύριε Τσιόδρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.